Είστε συντονισμένοι στο ελεύθερο ραδιόφωνο της ΕΡΤΟΠΕΝ, ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παδιέρα. Συζητάμε σήμερα με μέλη της εργατικής λέσχης Κερατσινίου Δραπετσόνας. Να έρθουμε τώρα στις παρεμβάσεις που είναι καθαρά σε εργατικά ζητήματα. Ποιος θα, Γιώργο, θα μας πεις? Να πω δύο πραγματάκια. Εντάξει, το πιο πρόσφατο πράγμα που απασχόλησε το τελευταίο διάστημα τη δράση μας ήταν η υπόθεση του ασφαλιστικού. Ως γνωστόν, το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να συντρίψει ό,τι δικαίωμα, ας πούμε, έχει στην ασφάλιση ο εργαζόμενος άνθρωπος και την ίδια την ασφάλιση σαν τι ήταν, ας πούμε, και τι σηματοδοτούσε. Εμείς πήραμε μια πρωτοβουλία σαν εργατική λέσχη και βλέποντας το ότι ο επίσημος, ο αστικοποιημένος συνδικαλισμός δεν το πήγαινε πουθενά, όπως βλέπουμε το έχει αφήσει πάλι, περιμένει να κατεβεί το νομοσχέδιο για να βαρέσει μια ντουφεγιά στον αέρα πάλι και να πει ότι απήργησε και πάει λέγοντας. Βλέποντας αυτή αφού γίνεται το συνέδριο στη Ρόδο, στο πεντάστερο ξενοδοχείο. Ναι, εκεί με τα κοκτέιλ οι εργατοπατέρες θα περάσουν καλά. Τέλος πάντων, εμείς κάναμε μια προσπάθεια να συντονιστούμε με πρωτοβάθμια σωματεία της περιοχής για να κρατήσουμε ζωντανό όλο αυτό το πράγμα από την απεργία, ας πούμε, που έγινε το Φλεβάρι, να μην πέσει αυτό, να μην χαθεί. Συντονιστήκαμε με το Σωματείο των Δασκάλων του Κερατσινίου Περάματος στο Πλουμπίδι, με το Σωματείο του Δήμου Κερατσινίου, με την Μπενέν, με το Σωματείο του Εργοστασίου του Παπαστράτου. Ήρθαμε και σε επαφή και με άλλες συλλογικότητες και διοργανώσαμε σε πρώτη φάση μια εκδήλωση ενημέρωσης του κόσμου για το ασφαλιστικό και σε δεύτερο χρόνο μια κινητοποίηση τοπική, ας πούμε, μια πορεία παρέμβαση ενημέρωσης του κόσμου. Δυστυχώς μας πήρε λίγο αμπάριζα η υπόθεση με το προσφυγικό και δεν μπορέσαμε αυτό να βρει πραγματική, ας πούμε, ουσιαστική κινηματική συνέχεια. Δεν θα το αφήσουμε και με αφορμή τη συνέλευση που έχουμε την Κυριακή που μας έρχεται θα οργανώσουμε τις δράσεις μας περαιτέρω και στο κομμάτι αυτό. Έχω παρατηρήσει ότι συνδιοργανώνεται τακτικά εκδηλώσεις από κοινού με άλλες συλλογικότητες της περιοχής, όπως μας ανέφερες, και επίσης ότι εκτός από παρέμβαση σε κεντρικά εργατικά παύλα πολιτικά ζητήματα, έχετε μία αξιοπρόσεκτη παρέμβαση και σε επιμέρους αγώνες που έχουν τη σημασία τους και που πολλές φορές αποβαίνουν και νικηφόροι με διάφορες απολύσεις συγκεκριμένες, ας πούμε, με επαναπροσλήψεις και λοιπά. Έτσι, επανειλημμένως έχω δει τη συμμετοχή σας. Αυτό το πράγμα θα θέλαμε να είναι και ο βασικός άξονας. Δηλαδή, αν μπορούσαμε κιόλας η λέσχη να είναι γνωστή για αυτή τη συμβολή, θα ήταν ευχής έργων. Και στην υπόθεση με τη Μιγκάτο, την οποία είχε πάρει πάνω του το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών. Γενικά, προσπαθούμε να είμαστε η στήριξη, ας πούμε, στη γειτονιά, όπως είπα και στην αρχή, του κόσμου που δεν έχει στον ιδιωτικό τομέα, όπως θα γνωρίζετε, ας πούμε, το 7% είναι συνδικαλιζόμενο, δηλαδή, και πόσο μάλλον στη νέα γενιά που εκεί τα πράγματα είναι δραματικά και στους χώρους που απασχολεί τη νέα γενιά τα πράγματα είναι, δεν υπάρχει τίποτα. Θεωρούμε ότι πέρα από τις επιμέρους πρωτοβουλίες που λαμβάνονται σε διάφορους χώρους, συγκροτήσεις σωματείων, πρωτοβουλειών, χίλια δύο πράγματα που γίνονται κλαδικά, θεωρούμε ότι στις μέρες μας υπάρχει χώρος και για τοπική παρέμβαση και συγκρότηση της εργαζόμενης πλειοψηφίας και της εργατικής τάξης. Κάθε συμβολή και στην υπόθεση τη δική μας και ευρύτερα πιστεύουμε ότι θα είναι καλοδεχούμενη σε αυτό το πράγμα από οποιονδήποτε άνθρωπο. Θέλω να θυμίσω ότι πριν με τα σωματεία αυτά που φέτος που κάναμε αυτή την κινητοποίηση για το ασφαλιστικό είχαμε προσπαθήσει και πέρσι πριν τα Χριστούγεννα να συντονιστούμε και να γνωστοποιήσουμε το πρόβλημα με τις καθαρίστριες με τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες και εκεί φάνηκαν και τα όρια που μπορείς να κάνεις κοινή δράση με σωματεία και
κόσμο που έχει διαφορετικό πολιτικό σκεπτικό στο μυαλό του. Θέλω να πω γιατί εκείνη παρά τις φιλότιμες προσπάθειες όλων τελικά δεν ευδοκίμησε, έμεινε στη μέση, αλλά ήρθε φέτος το πιο οξυμένο πρόβλημα, το ασφαλιστικό, να μας να βοηθήσει κατά κάποιο τρόπο για να βρεθούμε μαζί αυτά τα σωματεία και οι συλλογικότητες. Αλλά και παρόλα αυτό θέλω να πω ότι δεν είναι όλα ρόδινα, υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και αυτό φέρνει εμπόδια, αλλά πιστεύω ότι είναι από την πρώτη στιγμή στο DNA της Λέσχης και όποιες δράσεις κάνει να τις προσπαθεί μέσα από συντονισμούς συλλογικοτήτων και σωματείων. Δήμητρα, έχεις να προσθέσεις κάτι? Να πούμε όσον αφορά στα εργατικά και για την κυριακάτικη αργία, που είναι προφανώς και κεκτημένο δικαίωμα όλων μας, ότι η Λέσχη παρεμβαίνει, ας πούμε, τις Κυριακές σε όλα τα καταστήματα που μένουν ανοιχτά. Και να πούμε και για τον Πουκαμισάστο. Σημαντικός αγώνας αυτός, ναι, με την φρούση της κυριακάτικης αργίας. Ναι. Πολύ σημαντικός. Είναι πολύ σημαντικός αγώνας και θέλουμε να διατηρηθεί στην περιοχή μας και γενικά. Και να πούμε και για την παρέμβασή μας στο Πουκαμισά, στα φροντιστήρια που δεν τηρούσε τις αργίες του. Αυτά νομίζω. Που έχει γίνει ναι, ήταν στο σωματείο τότε ο ΣΕΦΚ που είχε πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία. Γενικά στηρίζουμε οτιδήποτε κινείται στην περιοχή, είτε γίνεται από εμάς, είτε γίνεται από άλλους. Δεν, δηλαδή το κριτήριό μας είναι απλά τα ταξική αλληλεγγύη δίπλα στον εργαζόμενο που αγωνίζεται. Δεν έχει δηλαδή, ειδικά σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, δεν μπορεί να βρεθεί που δεν είναι πολιτική σκοπιμότητα ή οτιδήποτε άλλο. Είμαστε απλά δίπλα στον αγωνιζόμενο εργαζόμενο. Μάλιστα. Ελένη, θα μας πεις και εσύ? Ναι, αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι κριτήριο της εργατικής λέσχης είναι ότι πολλές φορές πολλά από αυτά τα πράγματα, δηλαδή κυριακάτικη αργία, το ζήτημα της Μιγκάτο, γίνονται κεντρικά, ανοίγονται κεντρικά και είναι πολύ σημαντικά να τα παλεύουμε έτσι, αλλά στην περιοχή μας αντίστοιχα θεωρούμε ότι πρέπει κάπως να μεταφέρουμε αυτόν τον αγώνα και να τον επικοινωνούμε με τον κόσμο της περιοχής. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μεταφράζουμε όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται κυρίως κεντρικά. Η κυριακάτικη αργία, ας πούμε, είναι ένα πολύ σημαντικό. Κεντρική μάχη. Κεντρική μάχη. Δίνεται, ας πούμε, όλες τις Κυριακές Νερμού κτλ. Όλοι έχουμε παρευρεθεί. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και. Πολύ σημαντικό. Και φαίνεται, ας πούμε, και η αντιμετώπιση του κόσμου πώς αλλάζει όταν γίνεται και σε τοπικό επίπεδο. Δηλαδή, πώς το ίδιο το ζήτημα, το οποίο μπορεί να το δει στη τηλεόραση, συμβαίνει και στη γειτονιά του. Και πώς αυτό πρέπει να αντιδράσει και εκείνο αυτό. Ναι, και εκεί μπορεί να δει και το τι πραγματικά γίνεται και όχι η κατασκευασμένη εικόνα των ΜΜΕ. Μάλιστα. Δήμητρα, έχεις να προσθέσεις κάτι? Όχι. Και πώς, ας πούμε, άνθρωποι που μπορεί να πηγαίνουν Κυριακή να ψωνίζουν με την συζήτηση, ας πούμε, στη γειτονιά, μπορεί να γυρνάνε πίσω και να το μετανιώνουν αυτό. Ναι. Γιατί καταλαβαίνουν ότι έρχεται και η δική τους σειρά να δουλέψουν την Κυριακή. Ακριβώς. Πάμε σε ένα τελευταίο μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε στην ενδιαφέρουσα συζήτηση.